Φίλες και φίλοι του Αραστεχνικού Ποδοσφαίρου, γεια σας εδώ από το γήπεδο της Πηλέας στο Χόρτο, που όλα είναι έτοιμα σε λίγο να ξεκινήσει ο αγώνας κυπέλου ανάμεσα στον Εθνικό Πηλέας και τον Αχιλλέα Τριανδρίας. Τώρα θα γυρίσει προς τα πίσω. Λέρας κάνει ένα σουτ και η μπάλα φεύγει σε out. Καλή προσπάθεια από τα πλάγια τώρα. Κύρκος βγάζει αυτή την σέντρα σουτ. Η μπάλα καταλήγει στην αγκαλιά του τερματοφύλακα του Κέντρα. Ενώ τώρα ο Δετσιράπης θα πιέσει εκεί, θα κερδίσει την μπάλα, θα κάνει και το σούτ, την μπάλα στην αγκαλιά του Μπούκα από το σούτ του Δετσιράπη. Σιδηρόπουλος εκτέλεσε δυνατά, περνάει μπάλα εκεί, δεν μπόρεσε να πιάσει καλά την κεφαλιά ο Μπουλγουρίδης. Η συνέχεια στο πέρα η ομάδα της Τριανδρίας από τα πλάγια με τον Μεταξά. Μεταξά θα μπει με στην περιοχή, επικίνδυνα τώρα εκεί Μεταξά στο γύρισμα της μπάλας, δεν βρίσκεται κανείς συμπαίκτης του όμως. Και διώχνουν έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου τώρα. Τώρα θα έχουμε έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου εδώ στο γήπεδο της Πηλέας το Χόρτο. Αγώνας κυπέλου, Εθνικός Πηλέας Αχιλλέας Τριανδρίας. Πρώτο ημίχρονο βρήκε τις δύο ομάδες στο ισόπαλο 0-0. Σε ένα μέτριο ποιοτικά πρώτο ημίχρονο. Εχομπούλος εκεί θα τραβηχτεί. Ζευκόπουλος θα βγάλει όμως ωραία εκεί για τον Κουτσιάνο τον γκολ. Το 0-1 για τον Αχιλλέα Τριανδρίας με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Ο Αχιλλέας Τριανδρίας είναι αυτός ο οποίος ανοίγει το σκορ και προηγείται με 0-1. Η αλλαγή που πέρασε για τον Αχιλλέα Τριανδρίας, ο Κούτσιανος είναι αυτός ο οποίος πλάσαρε εύστοχα τον Κέντρα, ανοίγοντας το σκορ. Αχιλλέας Τριανδρίας προηγείται με 0-1 του Εθνικού Πηλέας. Καχαμίδης τώρα κάνει ένα σούτ, θα πιάσει ο Κέντρα. Ένα φάουλ τώρα για τον Αχιλλέα Τριανδρίας. Ζευκόπουλος εκτέλεσε στην αγκαλιά του Κέντρα η μπάλα. Από τα πλάγια τώρα εκεί το πέσιμο και έχουμε, τι έχει δώσει τώρα, πέναλτι. Πέναλτι θα δώσει τώρα ο Στρατζαλίδης, το πέσιμο εκεί του Αγιαννίδη. Το πέναλτι αυτό για τον Εθνικό Πηλέας. Δετσιράπης τώρα παίρνει λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί, μπάλα είναι στα δίχτυα. Έχουμε την ισοφάριση για τον Εθνικό Πηλέας σε 1-1 από την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Δετσιράπη. Εθνικός Πηλέας Αχιλλέας Τριανδρίας 1-1. Τον Μεταξά κοντά του, Αγιαννίδης είναι γλίγορος, μπαίνει στην περιοχή, κάνει το δυνατό σουτ, σωτήρια, η απόκρουση από τον Εμπούκα. Συνεχίζεται η προσπάθεια με τη σέντρα τώρα να βγαίνει εκεί όπου έγινε, κερδίζει ο Δετσιράπης, θα βγάλει πλάγια για τον Μπουλγουρίδη, αυτός πάλι για τον Δετσιράπη και έχουμε τη μεγάλη ευκαιρία για τον Εθνικό Πηλέας. Ο Δετσιράπης στο σούτι, μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Μπούκα, πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Εθνικό Πηλέας. Η προσπάθεια, το σούτ στην αγκαλιά του τερματοφύλακα του Κέντρα από το σούτ του Μαυροματίδη. Βγαίνουν όμως και κλέβουν τώρα τις Τριανδρίας και στην αντεπίθεση η του Αχιλλέα Τριανδρίας με την παλιά να βγαίνει εκεί όπου έχουμε το Μουστακαλί. Μουστακαλής θα περάσει εκεί, πάει πλάγια, το γύρισμά του, το σουτ, κοντράρι μπάλα από τον Ιορδανίδη και διώχνεται τελικά, έχουμε πλάγιο. Η εκτέλεση του κόρνερ τώρα, η κεφαλιά εκεί και η μπάλα στα δίχτυα, το γκολ. Το 1-2 για την ομάδα του Αχιλλέα Τριανδρίας. Ο Μαυροματίδης είναι εκεί που πήδηξε ψηλότερα από όλους, πήρε την κεφαλιά, στείλε την μπάλα στην αριστερή γωνία του Κέντρα. Λίγο πριν από τη λήξη του αγώνα ο Αχιλλέας Τριανδρίας ξαναπαίρνει προβάδισμα στο σκορ και προηγείται με 1-2 του Εθνικού Πηλέας. Ο Πηλέας τώρα με τον Αγιαννίδη, το διώξιμο δεν είναι καλό, μια προσπάθεια μέσα στην περιοχή Μπουλγουρίδης και η μπάλα τελικά είναι σε κόρνερ, μεγάλη απόκρουση από τον Μπούκα ο οποίος κρατάει το 1-2 στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων.